Και εγώ θα αναφερθώ μονάχα στο θέμα του Brexit. Διότι το τελευταίο διάστημα δεν μιλάνε για Brexit, το έχετε παρατηρήσει. Έχουμε καινούργιες λέξεις. Βγάλει Greds. Ότι είμαστε στην άκρη του γκρεμού. Γκρίμπο, Γκράξιντεντ, έχουν βγάλει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι το όραμά μου δεν είναι η Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Εγώ δίνω μια μάχη, δίνουμε μια μάχη όλοι μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα η Ελλάδα να ξαναγίνει ισότιμη τι χώρα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μέχρι πότε θα διαρκέσει η διαπραγμάτευση? Ακούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό το κλαμπ της Ουάσιγκτον, οι 9, μίλησαν, έβαλαν ως τελικό όριο στη διαπραγμάτευση το τέλος Μαΐου. Ότι λένε δηλαδή ότι πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να υπάρχει... Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό επιδίωξα και με τα ταξίδια μου την προηγούμενη εβδομάδα στο εξωτερικό. Να υπάρξει μία ρεαλιστική, λογική εξέλιξη και πολύ σύντομα, ή δυνατόν αυτή τη βδομάδα ή την άλλη βδομάδα, το αργότερο, να έχουμε μία πρώτη συμφωνία σε ένα ελάχιστο αποδεκτό πακέτο. Στο επίπεδο το θεσμικό, το λεγόμενο Brussels Group, ώστε να πάει και στο Eurogroup για να επικυρωθεί. Αυτό το βλέπετε τις επόμενες μέρες? Ναι, πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αν κάποιος πραγματικά δεν θέλει να δυναμητήσει ή να τορπιλήσει, είμαστε κοντά. Σε ένα ελάχιστο πακέτο.